ο Νίκος Λιγερός. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή την ιστορία όπως εξελίσσεται με τις πρέσπες? Έχουμε υπογράψει μία λάθος συμφωνία. Ο ελληνικός λαός, το μεγαλύτερο μέρος του, είναι ενάντια. Όμως οι νέες εξελίξεις αυτή τη στιγμή με την άνεση της Γαλλίας για το πάγωμα της εισόδου των Σκοπίων και των Τυράννων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον περιπλέκει περισσότερο τις καταστάσεις. Και έχουμε την ελληνική αντίδραση, την οποία τη βρίσκεται σωστή ή ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδραση, γιατί όπως βλέπουμε η μία κίνηση επιδρά επάνω σε μια άλλη κίνηση και ούτω καθεξής, και το θέμα είναι στο τέλος αν θα παίρνουμε θετικό άθροισμα για την Ελλάδα ή όχι. Ωραία. Λοιπόν, πάνω σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η απόφαση της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Δανίας να σταματήσουν τη διαδικασία έναρξης, δεν είναι μόνο ένα πάγωμα, είναι ότι ουσιαστικά δεν ξεκινάει καθόλου η διαδικασία. Αυτό πρώτον μας επιτρέπει να πούμε ότι δομικά πλέον έχει πρόβλημα επίσημα το προσύμφωνο των Πρεσπών, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το άρθρο 1 εδάφιο 10 για τα δύο σημεία Α και Β, διότι συσχετίζεται με την ενταξιακή πορεία και συσχετίζεται βέβαια με το άνοιγμα και το κλείσιμο κάθε κεφαλαίου από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο αποτελείται από 35 κεφάλαια. Άρα τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά το προσύμφωνο δεν μπορεί να είναι λειτουργικό. Στην πραγματικότητα σιγά σιγά μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι είναι και νεκρό. Θα το δούμε στην πορεία. Και καταλαβαίνουμε ότι όσοι είχαν ποντάρει πάνω σε αυτό λόγω φανατισμού, λόγω ιδεολογίας, μάλλον δεν είχαν αντιληφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και άλλες στρατηγικές και είχαν ποντάρει σε λάθος πλαίσιο. Και τώρα αποδείχτηκε. Άρα τι μπορούμε να πούμε όσο βρά τώρα την Ελλάδα? Μπορούμε να πούμε ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι σεβόμαστε ένα προσύμφωνο που δεν είναι πια λειτουργικό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω αυτής της απαγόρευσης από την πλευρά της Γαλλίας. Μπορούμε βέβαια να πούμε ότι ας εφαρμόσουμε μόνο μερικά από τα άθρα του, αλλά ούτως ή άλλως από τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου είναι προβληματικό. Και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι με αυτή την άρση αναγκάστηκαν στα Σκόπια να πούνε ότι θα παραιτηθεί η κυβέρνηση, ουσιαστικά θα πάμε και στις εκλογές για τον Απρίλιο του 2020, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, η οποία είναι προετοιμασμένη για να αλλάξει τα δεδομένα, γιατί δεν αποδέχεται αυτή τη συμφωνία η οποία λειτουργεί μόνο σε διμερές επίπεδο. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορεί να συνεχίσουμε διπλωματικά να λέμε τα ίδια, αλλά επί της ουσίας βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με έμεσο τρόπο πάντα βέβαια, ουσιαστικά για να μην βοηθήσει την ολοκλήρωση του προσυμφώνου για να γίνει μια συμφωνία, και επίσης ότι οι κινήσεις που κάνει μονομερώς για τα θέματα της ιστορίας, για τα θέματα των εμπορευμάτων, των σημάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι όλα εναντίον του προσυμφώνου, και γι' αυτό βέβαια δεν συνεδριάζει καν και η Επιτροπή, πρώτον η Επιτροπή που αφορά τα βιβλία ιστορίας, αρχαιολογίας και εκπαίδευσης από το Μάιο, και δεύτερον η Επιτροπή που ασχολείται με τα πνευματικά δικαιώματα ακόμα δεν έχει επανδρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε όλο το χρονικό περιθώριο για να καθυστερήσουμε την όλη διαδικασία, και με το πλήγμα που δέχτηκαν τώρα τα Σκόπια όσον αφορά την ενταξιακή τους πορεία ταυτόχρονα με την Αλβανία, όπως το είπατε πολύ σωστά, ξέρουμε ότι θα προκαλέσει αλλαγές. Πάντως αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του ελληνισμού και σημαίνει πρακτικά ότι αυτή η μεγάλη αντίσταση του ελληνικού λαού, αυτά τα μεγάλα συλλαλητήρια έφεραν καρπούς οι οποίοι αξιοποιήθηκαν σε επίπεδο διπλωματικό από τους ανθρώπους που ήταν ενημερωμένοι, και αυτό μας επιτρέπει τώρα να δούμε το μέλλον όσο αφορά αυτή την πορεία πιο θετικά.
Ναι, ουσιαστικά όμως δεν αγοράζει χρόνο από πλευράς Σκοπίων ώστε να καθιερώσουν το όνομα Μακεδονία χωρίς το Βόρεια Μακεδονία. Να καθιερωθούν έχουν στη ένα πρόβλημα θεσμικό, γιατί άμα δεν λειτουργεί το προσύμφωνο, ουσιαστικά επιστρέφουμε στην ενδιάμεση συμφωνία και το μόνο όνομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι Φύρωμα. Και από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε μερικά χρονοδιαγράμματα μέσα στο προσύμφωνο. Το ένα ήταν για το εξάμεινο, που βλέπουμε ότι δεν μπόρεσαν να το λειτουργήσουν. Και ξέρουμε ότι η διαδικασία για τις αλλαγές των ονομάτων ανάλογα με τα κεφάλαια πρέπει να έχει λήξει εντός της πενταετίας, αλλά αυτή η πενταετία έχει αρχίσει. Άρα μόνο χρόνο δεν έχει δοθεί. Και αν μερικοί πιστεύουν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρόνο για να περάσουμε στο όνομα Μακεδονία, κάνουν λάθος, γιατί απλώς δεν θυμούνται τι έχει συμφωνηθεί. Και το άλλο που δεν πρέπει να το επισημάνουμε είναι ότι και να υπάρχει κάποια αλλαγή, ούτως ή άλλως όσο αφορά το θέμα της γλώσσας και το θέμα της εθνικότητας, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των κομμάτων στα Σκόπια. Άρα το πιο σημαντικό είναι να γίνει αυτή η έμεση στρατηγική ακύρωση του προσυμφώνου, έτσι ώστε να μπούμε σε άλλο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, με μια άλλη βάση, η οποία να μην είναι ιδεολογική, αλλά να είναι προς όφελος των λαών, χωρίς να υπάρχει καταπάτηση της ιστορίας. Ναι, βλέπουμε όμως ότι οι καταπατήσεις γίνονται συνέχεια από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή η Αλβανία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει κατάσχεση στις περιουσίες των βορειοϋπηρετών Ελλήνων, που επίσημα είναι αναγνωρισμένη ως εθνική μειονότητα στη χώρα της Αλβανίας, και ο Ελλήνας Πρωθυπουργός υποδέχεται με όλες τις επισημότητες και όλες τις φιλοφρονήσεις τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Ράμα, την επομένη μάλιστα ημέρα της 28ης Οκτωβρίου και τις ημέρες τις οποίες έκαναν τη ζωή δύσκολη σε όλους τους Έλληνες που θέλησαν να πάνε στο μνημόσυνο για τον Κατσίφα, τον οποίον στην πραγματικότητα δολοφόνησαν και δεν βγάζουν και πόρισμα. Ήσασταν, πιστεύω, έχετε απόλυτο δίκιο, ούτως ή άλλως αυτό έγινε στις 26 Οκτωβρίου. Ναι, και θέλουν μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε τώρα να κάνουν και ποινική δίωξη στη μητέρα του για αυτά τα οποία μέσα στην οργή της είπε πάνω στο μνήμα του παιδιού της. Σωστά. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα το θέμα της εθνικής μειονότητας είναι ξεκάθαρο, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ένα άλλο πράγμα. Αν εμείς οι ίδιοι, και όταν λέω εμείς εννοώ οι Έλληνες, όπου και να βρισκόμαστε, δεν βοηθάμε την εθνική μειονότητα να εδραιωθεί και να διεκδικεί στα δικαιώματά της, τότε η Αλβανία αυτό που κάνει είναι ότι θεωρεί ότι είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο δεν εφαρμόζεται. Από μας εξαρτάται να υπάρχει μια εφαρμογή και να υπάρχει μια απέτηση των δικαιωμάτων μας, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να διεκδικήσουμε επίσης ότι οι Έλληνες σε αυτή την περιοχή είναι επίσης αυτόχθονος δηλαδή λαός, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα που είναι αναγνωρισμένα από τα Ηνωμένα Έθνη από το 2007. Όσο αφορά τώρα το θέμα της δυσκολίας που είπατε, νομίζω βέβαια το είπατε με μια μορφή εφημισμού, γιατί πραγματικά σταμάτησαν δικούς μας ανθρώπους για να μην πάνε ούτε στο μνημόσυνο και δυσκόλεψαν και άλλους για να μην βρεθούν στην επέτειο της 28 Οκτωβρίου. Ξέρουμε επίσης ότι άρπαξαν οι μπράβοι του καθεστώτος το πανό που αφορούσε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα εκείνη τη μέρα στις 28, αλλά αυτό που βλέπω εγώ ταυτόχρονα είναι ότι πρώτον δεν τον ξέχασε κανένας, και παρόλο που η Αλβανία καθυστερεί το πόρισμα γιατί είχε ποντάρει στο γεγονός ότι οι Έλληνες δεν θα θυμούνται πια τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, τώρα βλέπουμε ότι έχει κάνει λάθος, ότι συνεχίζουμε να τον τιμούμε. Το είδαμε και στο νεκροταφείο, νομίζω και εσείς είδατε άμεσες εικόνες. Πήγαμε και επί τόπου για να κάνουμε μια αυτοψία όσο αφορά τον χώρο του εγκλήματος, και αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά
που είχε υποθεί από την αλβανική προπαγάνδα δεν στέκουν και αυτή η δολοφονία έγινε εσχεμένα με τρόπο προγραμματισμένο. Άρα από την πλευρά τώρα της Ελλάδος σίγουρα παίζουμε ένα διπλό παιχνίδι. Είμαστε σε πλαίσιο επισημότητας, λες και υπάρχει μια χώρα η οποία έχει ακριβώς τις ίδιες αξίες από οποιαδήποτε άλλη. Το παιχνίδι όμως είναι διπλό, γιατί ταυτόχρονα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, ασκούμε πιέσεις και μπορεί σε διπλωματικό επίπεδο να φαίνεται ότι έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Σε πρακτικό επίπεδο και πολιτικό ξέρουμε ότι ασκούμε πιέσεις πάνω σε αυτό το θέμα και ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το βορειοϋπηρετικό, και νομίζω μια ωραία απόδειξη ήταν και το ύφος που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι και αυτός ομογενής, επειδή τον άκουσα προσεκτικά και στην κλεισούρα και στις βουλιαράτες. Στην κλεισούρα ήταν πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο, το καθαρά εθνικό, και ότι είμαστε κοντά στους ομογενείς που βρίσκονται στη Βόρεια Ήπειρο και δεν προσπάθησε να κάνει κάποιον λόγο ο οποίος να είναι διπλωματικός. Στις Βουλιαράτες ήταν κάπως διαφορετικό το πλαίσιο, γιατί υπάρχει και μια ανταπόκριση τοπική. Άρα μπορώ να πω ότι όταν το συγκρίνω με το περσινό σαν επέτειο, βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορά, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει πρώτον ότι ακόμα και οι επίσημοι πρέπει να ακολουθήσουν την θέληση του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν θέλει να τον ξεχάσει, και νομίζω ότι το βορειοϋπηρετικό, και η απόδειξη είναι και η συνέντευξη που κάνουμε τώρα, είναι πιο πολύ θέμα επικαιρότητας από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε από τώρα ότι η στρατηγική της Αλβανίας για να αφανίσει το θέμα και να μην το συζητάμε ήταν λανθασμένη. Και το είδαμε και στις επιπτώσεις όσο αφορά τη Γαλλία, και μάλιστα και ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή την επισήμανση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της μειονότητας, και ήταν βέβαια και ένας από τους λόγους που απορρίφθηκε η έναρξη της συνταξιακής πορείας και της Αλβανίας. Και το γεγονός ότι η Αλβανία και τα Σκόπια είναι μαζί δεν βοηθάει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος την υπόθεση του άλλου. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι ήταν καταδικασμένη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ανταπόκριση και στα αιτήματα του ελληνισμού. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας γίνονται καινούργιες συμφωνίες, ιδιαίτερα των μεγάλων δυνάμεων μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων. Ένα λαμπρό παράδειγμα είναι οι εξελίξεις στη Συρία, όπως έχουν γίνει, με μια εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, με μια συνένεση σε ορισμένα πράγματα από τη Ρωσία, με την Τουρκία όμως να κάνει επεκτατική πολιτική και να πραγματοποιεί ένα κομμάτι από τον εθνικό της όρκο. Πώς βλέπετε να καταλήγουν όλες αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες είναι αμφίβολες και επικίνδυνες, γιατί στην ουσία και στην πραγματικότητα έχουμε μια αλλαγή των διεθνών συνθήκων από πλευρά συνόρων, τουλάχιστον στην Εγγύς Ανατολή? Ωραία, το βλέπουμε αυτό. Αλλά το πρώτο πράγμα που εγώ επισημάνω είναι το εξής. Η Τουρκία νόμιζε ότι στην περιοχή θα είναι μόνη της και θα μπορέσει να χτυπήσει όποτε θέλει και τους Κούρδους και όλους τους λαούς που βρίσκονται στην περιοχή. Στην πραγματικότητα με την Daesh και με την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων και ειδικά του άξονα της Αμερικής με τον ΝΑΤΟ και βέβαια και της Ρωσίας, ήρθαν μεγάλοι παίκτες στην περιοχή που περιορίζουν πάρα πολύ τη δράση της. Άρα δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει όπως το είχε προβλέψει. Οι κινήσεις που κάνει είναι πάνω του για να δημιουργήσει μια λεγόμενη buffer zone, για να μην έχει προβλήματα όσο αφορά την ένωση των Κούρδων που βρίσκονται έξω και εντός της Τουρκίας. Έχει βέβαια αυτόν τον επεκτατισμό, αλλά αυτό τον είχε συνεχώς. Αλλά νομίζω ότι τώρα με τα αποτελέσματα που προκάλεσε, δηλαδή πρώτον με τις κυρώσεις που έχει εναντίον της και ψήφισαν αυτό το ψήφισμα 403 βουλευτές του Κογκρέσου εναντίον 11 μόνο, που είναι τεράστια διαφορά, και επίσης εκτός από αυτές τις κυρώσεις που θα έχει λόγω της δράσης της, ξαφνικά το είδατε ότι θυμήθηκε και αυτή η κυβέρνηση και το Κογκρέσο ψήφισε
την αναγνώριση της αυτονομίας των Αρμενίων με ένα αποτέλεσμα που είναι και αυτό θεματικό, εφόσον είχαμε 405 βουλευτές για 11. Αυτά τα δύο χαστούκια δεν μπορεί να τα μειώσουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά και ο δημοσιογράφος πόσο μεγάλο είναι το λόμπι το τουρκικό πάνω στην Αμερική για να μην περάσει το θέμα της γενοκτονίας. Τι έγινε με τις προσπάθειες να αφοπλίσει το κουρδικό στοιχείο και να το εξαφανίσει ουσιαστικά, ενεργοποίησε και την αμερικάνικη κοινή γνώμη, η οποία τοποθετήθηκε υπέρ των Κούρδων και υπέρ των Αρμενίων, κάνοντας μια γέφυρα του χρόνου, θεωρώντας ότι η Τουρκία κάνει τα ίδια με τους Κούρδους με αυτά που είχε κάνει με τους Αρμένιους. Αλλά αυτό το διπλό πλήγμα έχει προκαλέσει βέβαια την έντονη αντίδραση της Τουρκίας, αλλά βλέπω και στις δημοσκοπήσεις ότι πέφτει το ποσοστό του κυρίου Ερντογκάν, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας δικτάτορας, ο οποίος προκαλεί τόσο πολύ τους άλλους, που η Τουρκία το μόνο που έχει καταφέρει είναι να πολλαπλασιάσει τους εχθρούς της. Άρα, άμα θέλουμε να το δούμε σε μεγαλύτερο βάθος χρόνο, οι κινήσεις που κάνει είναι αυτές που θα δικαιολογήσουν να προστατευτούν περισσότερο οι Κούρδοι και να ενισχυθεί περισσότερη η προσπάθεια να δημιουργηθεί το Κουρδιστάν. Άρα μπορεί τοπικά να φαίνεται τώρα σαν μια τακτική νίκη για την Τουρκία, αλλά σε επίπεδο στρατηγικής σίγουρα τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για την Τουρκία, και μέχρι να φτάσουμε σε μια απόσυση από ένα μέρος του εδάφους της, γιατί δεν θα είναι ικανή να το ελέγχει ούτε καν να αντισταθεί στις κινήσεις των μεγάλων που θα έχουν βρει μια ισορροπία, όπως το είπατε, γιατί ο καθένας κοιτάζει τη ζώνη του και δεν θέλει τώρα να ενισχύσει αποκλειστικά την Τουρκία, θέλει να έχει μια επιρροή στην περιοχή, και από τη στιγμή που υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της Αμερικής και της Ρωσίας, τα πράγματα είναι καλύτερα, ειδικά σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έχουν οι Αμερικανοί, εφόσον είμαστε στην τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και να κλείσουμε ένα ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, όποτε θέλετε. Για να συνεχίσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μια ανάλυση για το τι γίνεται ακριβώς στην Τουρκία και με τις ισορροπίες των μεγάλων δυνάμεων σε σχέση με την Τουρκία, αλλά και τις εξελίξεις στο Αιγαίο και στις πηγές ενέργειας σε όλο αυτό το μεγάλο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Θα το χαρώ να συνεχίσουμε την συζήτησή μας και να την ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.